τον είδαμε κριτή. Τον είδαμε χορευτή. Τώρα θα τον δούμε και ηθοποιό. Ο Γιάννης Λάτσιος είπε το μεγάλο ναι στην πρόταση του Αλέξανδρου Ρίγα και θα πάρει μέρος σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Αμάρτημα της μητρός μου». Αν δεν έπρεπε να επιστρέψουμε απόψε στην Αθήνα, θα σου έκανα 2-3 μέρες ξενάγηση στο νησί. Κι εγώ. Αν δεν ήσουν όλα αυτά που μισώ, θα καθόμουν να με ξεναγήσεις. Στην ίδια σκηνή με τον Γιάννη Λάτσιο θα παίξει και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Ο ηθοποιός μας δήλωσε ότι το σενάριο το έχει διαβάσει, αλλά η συγκεκριμένη σκηνή δεν έχει ακόμη γυριστεί. Βεβαίως και ισχύει. Αλλά θα παίξει τον εαυτό του, θα κάνει τον Γιάννη Λάτσιο. Δηλαδή δεν θα παραστήσει κάτι, θα βγει μια σκηνή του επεισοδίου και θα γίνει το Γιάννη Λάτσιο, το που έχουμε πάει εμείς και του ζητάμε μια χάρη τέλος πάντων και μας κάνει αυτός μια χάρη. Μια χάρη για μια τηλεοπτική εκπομπή, αυτό που είναι η δουλειά του Γιάννη Λάτσιο δηλαδή. Η μία είδηση αυτού του ρεπορτάζ είναι το θάρρος του Γιάννη Λάτσιου να παίξει έστω και τον εαυτό του σε μια σειρά. Αλλά η άλλη είδηση είναι ότι το αμάρτημα της μητρός μου θα συνεχιστεί για ακόμη μια τηλεοπτική σεζόν την ώρα που τα ελληνικά σίριαλ είναι ελάχιστα. Ούτε το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Ότι μέσα σε αυτή την απόλυτη ξηρασία, μέσα σε αυτή την απόλυτη κρίση, τη χρεοκοπία, τη δυστυχία, εμείς κάνουμε ένα σίριαλ. Σαν τον παλιό καλό καιρό, ενώ δεν γίνεται τίποτα όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Είναι λαχείο, δηλαδή είχα να κάνω τηλεόραση σίριαλ 5 χρόνια ή 6. Και ξαφνικά μου έτσι την κρίση να κάνω εγώ σύριαλ όταν δεν κάνει κανείς. Τι να πω κι εγώ. Πέφτω στα γόνατα και ευχαριστώ τον Θεό. Τα τουρκικά σύριαλ που έχουν κατακλείσει την ελληνική τηλεόραση είναι η εύκολη λύση μέσα στην κρίση. Αφού είναι ένα φθηνό προϊόν και σημειώνει μάλιστα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Εδώ είναι η Ελλάδα και παίζουμε τουρκικά. Ενώ αντίστοιχα στην Τουρκία δεν παίζονται ελληνικά. Είναι πολύ λογική η εξήγηση. Είναι πάρα πολύ φθηνά. Αν για το ελληνικό σύριαλ πρέπει να δώσει 100 ευρώ, για το τουρκικό δίνει 30. Διότι το ελληνικό πρέπει να παραχθεί. Ενώ το τουρκικό είναι έτοιμο. Σωστά. Σαν το έτοιμο φαγητό ένα πράγμα. Το βάζεις στο πιάτο και το τρως.